Αλλά δεν θα σου πω πότε και τι. Εντάξει. Τι έχεις να πεις για το Σταμάτη, το ξέρεις χρόνια? Το ξέρω χρόνια και δεν κάνουμε πολύ παρέα μαζί του για να μην με κουράσει. Αλλά εκείνο που θέλω να πω και είναι... Αισθάνομαι λίγο περίεργα σήμερα. Είμαι πολύ περίεργα, αλλά πολύ συγκινητικά. Ότι τόσοι συνάδελφοι όχι μόνο ήρθαν, αλλά και μιλάνε τόσο καλά για μένα, ναι. Ίσως το έχω πολύ ανάγκη αυτή τη στιγμή, γιατί έκανα ένα μεγάλο λάθος φέτος. Κουράστηκα πολύ. Έκανα περισσότερα πράγματα από ό,τι έπρεπε. Και πολλές φορές έκανα πράγματα που αν με έβλεπα σαν τρίτος δεν θα μου άρεσαν καθόλου. Όχι για το είδος, αλλά για την ποσότητα. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας και εγώ φέτος δεν τον προστάτευσα. Με αποτέλεσμα να αισθάνομαι πολύ ευάλωτος και αντί όλα αυτά που έκανα να με σιγουρέψουν, παρόλο που έχουν μεγάλη επιτυχία, με αφήνουν μάλλον με ένα ερωτηματικό. Ίσως φανεί περίεργο, αλλά ακούγοντας τα παιδιά να μιλάνε έτσι για μένα, εγώ παίρνω όντως πολύ κουράγιο. Θα πρέπει να προσέχουμε, τουλάχιστον εγώ περισσότερο τον εαυτό μας. Να προσέχουμε περισσότερο την τέχνη μας. Νομίζω ότι φέτος παταλήθηκα και θέλω το 2008 να με βρει πιο αυστηρό με τον εαυτό μου. Παρόλο που ξέρεις, όσο μεγαλώνουμε, νομίζουμε ότι δεν μας χρειάζεται το θέατρο. Και ίσως αυτό το κενό να θέλουμε να καλύπτουμε με πολλές δουλειές. Θα ήθελα το 2008 δηλαδή να μου φέρει μια πιο ουσιαστική στάση από μένα σε μένα. Ναι. Και να είναι όλες οι μέρες όπως η απόψινή που ακούω ανθρώπους να με αγαπάνε και αισθάνομαι μια σιγουριά που σε βεβαιώ δεν την έχω και ίσως φταίει πολύ δουλειά και πολύ σπατάλη. Σας ευχαριστώ πολύ μέσα στην καρδιά μου. Μα πόσα πράγματα, τι έκανες φέτος? Έκανα 5 πράγματα και δυστυχώς, εντός παραθέσεις, με επιτυχία, οπότε δεν μπορώ να με ψημυρώ. Άλλο πάλι αυτό με την επιτυχία. Ναι. Ξαράξτε την αντιπροσωπεία είναι στα μάτια, ό,τι κάνεις. Κάτι ύποπτο είναι αυτό. Εμείς γιατί δεν το ξέρουμε να το κάνουμε εμείς. Μα ούτε εγώ το ξέρω. Και πώς διάλογο γίνεται? Εγώ το κάνω για να κάνω τη δουλειά μου, αλλά... Και πάει και γίνεται επιτυχία στο τάτομα. Ίσως επειδή κάνω πολλά πράγματα και σε κανένα δεν δίνω... δεν έχω μια υστερική σχέση ότι αν δεν γίνει γίνει. Και ίσως και γι' αυτό να δουλεύω πολύ. Ότι όλα γίνονται... Ότι όλα αυτά είναι τεχνικά και βγάζουμε από την ψυχή μας αυτό που έρχεται. Επομένως, δεν είμαι καθόλου σφιγμένος απέναντι στο αντικείμενο ότι χωρίς αυτό χάνομαι και πρέπει να επενδύσω τα πάντα σε αυτό. Μπορεί να είναι αυτό. Αλλά όμως, ναι, είναι άλλη φθορά. Είναι άλλη φθορά. Μου εύχομαι να μην την ξανακάνω. Και ποια ήταν? Ότι προσβάλλω και το χώρο. Ποια ήταν αυτά? Είναι λίγο. Άρχισα στο θέατρο Χόρν αρχή με την Μπέμι Ζούνη και τον Παπακαλιάτη το 3 μονόπρακτα του Κοκτώ. Μετά ανέβασα τους 2 τρελούς παραγωγούς στο Αλίκη. Μετά έκανα το πρόγραμμα της Μαρινέλλας και του Ρέμου στο... Καινούργια από την αρχή. Όλο. Καμία σχέση με το περσινό. Μάλιστα. Και νομίζω ότι εξίσου καλό και καλύτερο, γιατί επειδή πέρσι είχε παιχτεί το θέμα ζευγάρι, τώρα ήταν το θέμα στο θέαμα και στα τραγούδια που θα πούνε. Γι' αυτό μετά έκανα του Νταλάρα την μουσική παράσταση στο Παλάς και προχθές πριν 2 εβδομάδες... Άνοιξα και εγώ με το Trendy, θα σφίριξει 3 φορές. Όπου αλλάξατε... Αλλάξαμε νούμερα πολιτικά. Ναι. Γιατί κρατήσαμε βέβαια τα Γκανιάν τα περσινά. Ναι. Είμαστε εντάξει. Όλα άπατα πάνε έτσι και τα 5 που κάνεις έτσι, άπατα πάνε. Πού τα ξέρετε ρε και τα κάνετε. Ελένη, ναι, έχεις παράπονο εσύ τώρα από επιτυχία, δεν έχεις. Έλα μου, εντάξει. Δεν έχεις παράπονο από την επιτυχία, να το πούν άλλοι.